Κραυγή απόγνωση βγάζουν οι ελαιοπαραγωγοί λόγω τη χαμηλή τιμή του λαδιού που σε συνδυασμό με την ακαρπία, με άμεση συνέπεια τη μείωση τη παραγόμενη ποσότητα, συμβάλλουν καθοριστικά στο να μην είναι σε θέση οι αγρότε να βγάλουν τα έξοδά του από το λάδι. Αυτό σημαίνει ότι στο νόμο Ηλίας θα λείψουν φέτος αρκετά εκατομμύρια ευρώ, με επιπτώσεις ολέθριες στο σύνολο της τοπικής οικονομίας, αφού ως γνωστόν οι αγρότες είναι ο βασικός αιμοδότης της. Άμεσα δεν πλήρονται μόνο η παραγωγή, η ελαιοτριβή στα εργοστάσια μεταπής και εμπορικές εταιρείες, αλλά χιλιάδες άνθρωποι που εργάζονται στη συγκομιδή της ελιάς. Το ζήτημα της εξευτελιστικής τιμής του ελαιολάδου είναι εξαιρετικά κρίσιμο και δεν είναι απίθανο να προκαλέσει κατάρρευση της ελαιοκομικής παραγωγής. Η τιμή φέτος είναι δραματικά τα πράγματα. Μεγάλα τα έξοδα, πολλά τα έξοδα. Η τιμή είναι εξευτελιστική, μπορώ να πω. Ενώ η παραγωγή καλή ήταν, αλλά πήγε πίσω. Δεν τραβήξανε φέτος οι ελιές. Είναι και μειωμένη η τιμή. Δυστυχώς είναι λίγο δραματικά. Όχι, αλλά δεν πήγε καλά η χρονιά. Θα βγουν τα έξοδα το χειμώνα. Τα έξοδα δεν βγαίνουν. Τα περισσότερα χρήματα, σας μιλάω εγώ, που πληρώνουν οι εργάτες. Τα παίρνουν οι εργάτες. Για μας θα μείνουν ελάχιστα. Να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Και τώρα προπάντων ο Δεκέμβριος είναι μήνας πληρωμών. Έμφυα, τέλη κυκλοφορίας, δόσεις αυτά, δεν θα μείνει τίποτα. Η παραγωγή είναι μειωμένη ως προς την απόδοση πρώτα-πρώτα, δηλαδή στα 100 που λέμε. Άλλα χρόνια ήταν παραπάνω το ποσοστό που έβγαζαν τα 100 κιλά και φέτος είναι λιγότερα τα κιλά που βγάζουν τα 100 κιλά ελιές. Λιγότερα τα κιλά το λάδι δηλαδή. Η τιμή είναι αποκαρδιωτική. Μόνο το μάζεμα, μόνο η συλλογή του ελαιοκάρπου απαιτεί το 50% των εξόδων που χρειάζεται για την καλλιέργεια. Αν υπολογίσουμε και τα έξοδα καλλιέργειας. Απολογίσουμε ραντίσματα, κλαδέματα. Να διώξουμε τα ξύλα από μέσα, λιπάσματα και άλλες, ό,τι άλλο είδος καλλιέργειας απαιτεί η ελιά, καταλαβαίνετε ότι είναι ασήμαντο το ποσό που μπορεί να μην. Αλλά και η οικογένεια να είναι, γιατί εγώ πληρώνω εργάτες, εργόσιμα κλπ. Η οικογένεια να είναι, όταν δεν μπορεί να δικαιολογήσει τα έξοδά της σε εργόσιμα, καταλαβαίνετε τώρα που πάει το πράγμα. Η τιμή είναι εξευτελιστική. Δύο και στοιχίζει να το μαζέψει μόνο. Έχει 2,20, 2,30. Τι είναι να βγάλεις. Τα έξοδα, τα λιπάσματα, τους κλάδους, τίποτα. Και στο σούπερ μάρκετ έχει 4 ευρώ. Δηλαδή, ο παραγωγός δουλεύει για τα μεγάλα συμφέροντα. Η σεζόν μας έχει ξεκινήσει περίπου στον ένα μήνα τώρα. Εδώ στο ελαιοτριβείο, στην επιχείρησή μας, είμαστε εκεί που έχουμε ξεκινήσει, στον ένα μήνα. Κυλείται ομαλά η συγκομιδή του ελαιοκάρπου. Φυσικά δεν έχουμε τις καλύτερες συνθήκες από τον καιρό, γιατί βρέχει ανατακτικά χρονικά διαστήματα. Οι τιμές του παραγωγού είναι πάρα πολύ χαμηλές. Με αποτέλεσμα οι παραγωγοί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα που έχουν κάνει για την καλλιέργειά τους και δεν ξέρουμε τι συνέπειες μπορεί να έχει όλο αυτό. Πολλοί παραγωγοί μας λένε ότι θα αφήσουν και τον ελαιόκαρπο αμάζευτο. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Εργατικά χέρια δεν υπάρχουν και απλά όλα είναι με πολύ αργούς ρυθμούς. Δεν ενδιαφέρεται κανείς για την καλλιέργεια να προχωρήσει με εντατικό ρυθμό για να παράξουν το προϊόν που εμείς θέλουμε. Η μεγάλη ακαρπία που έχει αφήσει γυμνά από καρπό εκατοντάδες δέντρα οφείλεται κυρίως στις αλλοπρόσαλες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στους τελευταίους μήνες, όπως τονίζουν οι παραγωγοί. Οι αυξομοιώσεις θερμοκρασίας στην εποχή του δεσίματος του καρπού, η βροχοπτώση το Μάιο και τον Ιούνιο, αλλά και η παρατεταμένη καλοκαιρία το φθινόπωρο επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό την ποσότητα της παραγωγής.
Η παραγωγή του, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, θα είναι κατά μέσο όρο μειωμένη στο 60%, ενώ η ζημιά μπορεί να φτάσει ακόμα και το 80%. Η ελιά έχει επάνω από 70 με 80% μειωμένη παραγωγή από ό,τι έπρεπε να έχει. Φέτος επεριμέναμε μεγάλη παραγωγή στις ελιές. Ελιές που δεν είχαν ούτε κιλό επέρυσι, δεν έχουν και φέτος. Αυτό που οφείλεται, ας το βρουν οι γεωπόνοι, ας το βρουν οι υπεύθυνοι. Εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε που οφείλεται αυτό. Εκείνο το λίγο το λάδι που βγάζουμε, η τιμή του είναι ξεφτυλισμένη. Δηλαδή και να θες να πάει να πουλήσεις ένα κιλό λάδι, ένα κιλό νερό έχει το. Είναι η ισοβαθμία, η τιμή του είναι αυτή. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το άλλο. Εκείνο το κράτος το οποίο λέει θα πληρώνεις ασφάλεια. Γιατί την πληρώνω εκείνη την ασφάλεια, θέλω να μου πει το κράτος. Την ακαρπία λέει δεν την πιάνει. Δεν την πιάνει. Εκείνο το περσινό που ήταν χαλασμένες όλες οι ελιές. Πού είναι η αποζημίωση? Γιατί δεν στείλανε γεωπόνο να ειδούνε τις χαλασμένες ελιές? Παρά τα χαρτιά μας τα στέλνουν να πληρώσουμε για την ασφάλεια του ΕΛΓΑ. Πίσω και στις ελιές. Είναι χρονιά δύσκολη φέτο. Και τα λεφτά μας πάνε, αμόντε. Και το λάδι 2,30. Όλα τα κακά μαζί. Όλα τα κακά μαζί. Το χρόνο, αν γίνει και το χρόνο, τελειώσαμε. Οι ελιές παρουσιάζουν μεγάλη ακαρπία. Το ίδιο και οι πορτοκαλιές. Οι πορτοκαλιές δεν θα πιάσουν το 30% της παραγωγής και στις ελιές είναι ακόμα χειρότερα. Οι συνθήκες, έστω και αυτά τα λίγα που υπάρχουν μέχρι τώρα, δεν είναι καλές. Περιμένουμε να έχουμε και σε αυτή τη μικρή παραγωγή απώλειες. Οπότε το εισόδημα εδώ για το χωριό, που είναι το κατά κύριο εισόδημα του χωριού, θα πέσει πολύ χαμηλά επίπεδα. Οπότε το χωριό θα λείψει. Πού λέτε ότι οφείλεται, σαν καρπίας? Σαν καρπίας δεν μπορώ να εστιάσω εγώ και να πω πού οφείλεται. Πάντως περιμέναμε μεγαλύτερη παραγωγή στις ελιές ειδικά και τις οποίες δεν υπάρχει. Τώρα αν έφταξε και ο καιρός ή τι άλλο έφταξε, δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Και να πω μόνο γεωπόνοι μπορούν να το πούν αυτό. Βγουν να εκτιμήσουν να μπορέσουν να στηριχτεί λίγο να πούμε, το αγροτικό εισόδημα αυτό το οποίο δεν έχει φέτος, να μπορέσουμε να συνεχίσουμε κι εμείς. Έχουμε πάρα πολλές υποχρεώσεις, έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Μας ζητάνε σαν κράτος να πληρώσουμε, αλλά άμα δεν εισπράξουμε, δεν έχουμε να πληρώσουμε. Τι να πληρώσουμε? Με τι να πληρώσουμε? Παράλληλα, η κατάσταση αυτή θα επιφέρει αλυσιδωτές επιπτώσεις τόσο στην τοπική οικονομία του νομού, όσο και στους κλάδους που εμπλέκονται με την τυποποίηση και την εμπορία του προϊόντος, καθώς σύμφωνα με τους παραγωγούς, η χρονιά φέτος δεν έχει προηγούμενο από την άποψη ότι η παραγωγή είναι σαφώς μειωμένη και η τιμή σε πολύ χαμηλά επίπεδα.